ανίχνευση του αμύλου που παράγεται στα φύλλα κατά τη φωτοσύνθεση. Ο ρόλος του φωτός. Τα φύλλα φαίνονται πράσινα γιατί περιέχουν χλωροφύλλη. Η χλωροφύλλη βρίσκεται σε ειδικά οργανίδια, τους χλωροπλάστες, όπου πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση. Κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, η χλωροφύλλη απορροφά το φως, η ενέργεια του οποίου είναι απαραίτητη για τη σύνθεση γλυκόζης από διοξίδιο του άνθρακα και νερό. Στη συνέχεια, από τη γλυκόζη παράγεται το άμυλο, το οποίο και θα ανιχνεύσουμε στο πείραμα που ακολουθεί. Τα φυτά αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό περιβάλλον σε πλήρες φως. Δύο φύλλα από ένα φυτό καλύφθηκαν με αλουμινόχαρτο, ενώ αφήσαμε μία μικρή οπή από την οποία μπορούσε να περάσει το φως. Το ένα φυτό παρέμεινε για 4 ημέρες στο απόλυτο σκοτάδι. Για το πείραμα θα χρειαστούμε νερό, ινόπνευμα, διάλειμμα ιωδίου και μία θερματική εστία. Κόβουμε ένα φύλλο από το φυτό που παρέμενε στο φως. Το βυθίζουμε για 1 με 2 λεπτά σε νερό που βράζει, έτσι ώστε να χαλαρώσουν τα κυταρικά τυχώματα. Στη συνέχεια, το βυθίζουμε σε αλκοόλ που βράζει, μέχρι να απομακρυνθεί σχεδόν όλη η χλωροφύλλη και το φύλλο να αποχρωματιστεί. Παρατηρούμε ότι η χλωροφύλλη που απομακρύνεται βάφει το διάλειμμα της αλκοόλης πράσινο. Ξεπλένουμε το αποχρωματισμένο φύλλο σε βραστό νερό. Βυθίζουμε για 1 περίπου λεπτό το φύλλο σε διάλειμμα ιωδίου, το οποίο έχει την ιδιότητα να αντιδρά με το άμυλο και να δίνει ένα σκούρο χρώμα. Ξεπλένουμε την περίσσια ιωδίου σε νερό. Το φύλλο είναι έτοιμο για παρατήρηση. Στη συνέχεια, κόβουμε ένα φύλλο από το φυτό που παρέμεινε για 3 με 4 ημέρες στο σκοτάδι. Ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Ας συγκρίνουμε τα δύο φύλλα. Τι παρατηρούμε? Το φύλλο που παρέμενε στο φως απέκτησε ένα σκούρο χρώμα που οφείλεται στην αντίδραση του ιωδίου με το άμυλο. Το φύλλο που ήταν στο σκοτάδι παρέμεινε αποχρωματισμένο. Αυτό σημαίνει ότι κατά την παραμονή του στο σκοτάδι κατανάλωσε όλο το άμυλο που είχε αποθηκευμένο. Συμπεραίνουμε ότι η παραγωγή γλυκόζης και η σύνθεση αμύλου από αυτήν με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης προϋποθέτει την ύπαρξη φωτός. Ας δούμε τώρα τι έχει συμβεί στο φύλλο που ήταν καλυμμένο με αλουμινόχαρτο και παρέμενε στο φως. Θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια πειραματική διαδικασία. Να θυμηθούμε ότι στο φύλλο που καλύψαμε με αλουμινόχαρτο αφήσαμε μία οπή από όπου μπορούσε να περάσει φως. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν πραγματοποιήθηκε φωτοσύνθεση, παράχθηκε γλυκόζη και στη συνέχεια άμυλο, το οποίο είναι υπεύθυνο για το σκούρο χρώμα που παρατηρούμε. Στο υπόλοιπο φύλλο, απουσία φωτός, δεν πραγματοποιήθηκε φωτοσύνθεση και δεν παρατηρούμε χρώση.